πολλές δεκαετίες λοιπόν το η κοινόχρηστη τηλεφωνία. Σε πολλά σημεία. Καταρχήν ξεκινάμε το 1930, όπου έχουμε τους υπαίθριους τηλεφωνικούς θαλάμους. Φυσικά ήταν ο μόνος τρόπος επικοινωνίας, δεν υπήρχαν πάρα πολλά τηλέφωνα μέσα στα σπίτια. Ένα τέτοιο θάλαμο φιλοξενούμε εδώ στο μουσείο μας, είναι της ΑΕΤΕ, πριν δηλαδή την ίδρυση του ΟΤΕ. Είναι ένα σιδερένιος θάλαμος με τσιμέντο, όπου θα συμπληρώσω και αυτή την πληροφορία ότι είναι και ρεύματος Bauhaus, δηλαδή και αισθητικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο οποίος βρισκόταν στην Πανεπιστημίου, καθώς κατεβαίνουμε στα προπήλαια, απέναντι στην Κοραή, αριστερά, στο πρώτο σημείο που βρίσκεται στη σημερινή θέση, ένα περίπτερο. Στην αρχή με συγκεκριμένο κέρμα, όχι με το κέρμα της εποχής, με ένα κέρμα που το αγοράζαν από τον ΟΤΕ, είτε έλεγε ΑΕΤΕ είτε ΟΤΕ αργότερα, τηλεφωνούσαν και επικοινωνούσαν με τους ανθρώπους που ήθελαν. Το έβαζες μέσα στη σχισμή, σχημάτιζες τον αριθμό και είτε επικοινωνούσες με κάποιον, άρα το κέρμα αυτό μετά έπεφτε μέσα στο μηχάνημα, ή δεν μιλούσες με κάποιον αν δεν τον έβρισκες ή ήταν απασχολημένος εκείνη την ώρα, οπότε το κέρμα επιστρεφόταν στο μικρό αυτό θηκάκι που βλέπετε εκεί μπροστά. Αυτή λοιπόν η θάλαμη, η τηλεφωνική θάλαμη, και στην άλλη μορφή αργότερα και με τον ΟΤΕ, εξαπλώθηκαν σε κεντρικά σημεία των πόλεων, εξυπηρέτησαν για πάρα πολλά χρόνια τους ανθρώπους, δημιούργησαν ιστορίες γύρω από το συγκεκριμένο χώρο, όπου μπορούσες να γνωρίσεις κάποιον περιμένοντας στην ουρά ή μπορούσες να εκνευριστείς με κάποιον ο οποίος μίλαγε πολλή ώρα. Πάρα πολλές ιστορίες και πάρα πολλή αρθρογραφία της εποχής. Έλεγε ότι η κυρία μου τελειώνεται, υπήρχαν χιουμοριστικές καταστάσεις, υπήρχαν γνωριμίες έξω από το θάλαμο. Ήταν πραγματικά ένα σημείο που εκτιλισόντουσαν ενδιαφέρουσες ιστορίες.